Δεν τον πιστεύει. Κανείς. Ο Πέτρος Ρούσος όμως, εγώ τώρα σκέφτηκα κάτι για τη διαθήκη σας. Θα αντιθώ τότε, να πάω αντιθώ. Να βάλτε γραμμάτα που γελά αυτό. Επειδή έχουμε μείνει σε ένα κομβικό σημείο, είναι το εξής, ότι αυτή η διαθήκη μιλάει για ένα παιδί, το οποίο είναι του Λύτρα και της Αντιγόνης. Το οποίο εσείς, σαν ρόλος, λέτε ότι ακουγόταν μεν ότι αυτοί οι δύο είχαν μία σχέση, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το παιδί γεννήθηκε. Σωστά. Σίγουρα, σαν Πέτρος Ρούσος, αυτό που λέτε το ξέρετε ή το κάνετε προκειμένου να μην δημιουργήσετε περισσότερα προβλήματα? Εγώ από αυτό που έχω... Από αυτό που έχετε γυρίσει, εννοώ. Από αυτό που έχω γυρίσει, αυτό που έχω διαβάσει, ναι. Αυτό που έχω υποστηρίξει, αυτό ναι. Που έχω υποδηθεί, έχω άγνοια. Γνώριζα, απλώς άκουγα όλα αυτά που έλεγε και η Αμαλία, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο και ήταν και για μένα έκπληξη η ανάγνωση της Διαθήκης όταν λέει ο ίδιος ο Λαζαρίδης στη διαθήκη του ότι η γυναίκα του τα είχε με τον Λύτρα και αυτή τη στιγμή που γράφω αυτά τα λόγια κτλ. Η γυναίκα μου είναι έγκυος από το παιδί του Λύτρα κτλ. Ο Μάνος γιατί ήταν ο μόνος που και όλοι μετά τον κατηγορείται που έχει δείξει ότι κάτι ήξερε και προσπαθούσε να προειδεάσει? Γιατί του τα είχε πει ο Χατζηβασίλειο. Γιατί είχαν ιδιαίτερες σχέσεις και συναλλαγές πίσω από την πλάτη πολλών. Και ακόμα από και μου, βέβαια, ναι, και γι' αυτό ήρθε και η ρήξη με τον Μάνο. Με τους πίνακες τότε. Και με όχι μόνο. Και ο άλλος, επειδή ήταν μάρτυρας και ένιωθε ότι είναι επισφαλής η ζωή του κτλ., θέλησε να το πει σε κάποιον για να έχει και κάποιες πλάτες και αυτό είναι. Από εκεί πέρα δεν ξέρουμε περισσότερα, ειλικρινά. Να. Γιατί και εμείς σταματήσαμε τα γυρίσματα τώρα. Τελευταίο επεισόδιο τηλετενία θα παιχτεί την Κυριακή. Την Κυριακή, δηλαδή με... Δεν ξέρουμε τίποτα παραπάνω. Δηλαδή δεν ξέρετε ούτε αν η Μελίτα θα παντρευτεί. Κοιτάξτε, το μόνο που ξέρουμε ότι του χρόνου θα είμαστε πάλι στα μυστικά της Εδέρα ως Μελίτα και ως Πέτρος Ρούσος. Αυτό. Και ξέρουμε τα επεισόδια, αυτά που ξέρετε κι εσείς και ό,τι έχει γραφτεί ειλικρινά, δεν ξέρουμε τίποτα παρακάτω. Και αυτή είναι και γοητεία, να σας πω. Για εμάς και σαν ηθοποιοί, για τους ηθοποιούς εννοώ. Ρωτάνε τηλεθεατές μας τι θα γίνει με την Αντιγόνη και αν θα αυτοκτονήσει. Γιατί μα τώρα να σου πω κάτι. Γιατί δεν αυτοκτονεί. Να το μάθω εγώ αυτό. Γιατί αυτοκτονεί. Γιατί αυτοκτονεί. Να του το πω μα αυτό. Τώρα νομίζω ότι όλοι όσοι μα βλέπουν θα μα μάθουν. Αλλά θέλει ο κόσμο να μάθει. Εντάξει, ναι, ο κόσμο λογικά ρωτάει, κάνει υποθέσει, κάνει σενάρια. Τι να σα πω. Δεν είναι εκπληκτικό όμω αυτό που έχουν ταυτιστεί τόσο πολύ με όλου του είναι μέσα στην ιστορία, το ζούμε όλοι. Αυτό που λέμε. Το λέμε την τηλεθέαση εκτό από την HBD, μετράμε στα φανάρια. Στα φανάρια τι σταματάνε, κατεβάζουν παραθυράκι. Ε, κύριε Κατρανίδη. Ναι. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα κάνω ερώτηση που θα κάνει και στην κυρία Δανδουλάκη. Σα έχει τύχει ποτέ να μην σα αναγνωρίσουν, να μην έχουν καταλάβει ότι είστε δίπλα του και να μιλάνε για τη σειρά και να λένε να δει θα γίνει αυτό, να δει θα γίνει εκείνο και να πεταχτείτε και να πείτε. Σας ακούω και κάτι δίκιο έχετε. Εμένα δεν μου έχει τύχει. Όχι, δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχει τύχει. Είπατε κάτι για την τηλετενία, η οποία είναι την Κυριακή 27 του μηνός, ένα διπλό επεισόδιο, 9 η ώρα το βράδυ, όπου θα δείξουμε, καταρχάς, η παρέα της Φεγγαρόπετρας για τελευταία φορά θα είναι μαζί. Είδαμε εμείς και κάποιες φωτογραφίες από το γύρισμα που έχει γίνει. Αυτή η τηλετενία, κλείνοντας αυτός ο κύκλος, ο φετινός, επιφυλάσσει άλλες εκπλήξεις σε σχέση με την ιστορία αυτή. Δηλαδή, τι εννοώ. Εμείς έχουμε δει έναν αστυνομικό ο οποίος κατηγορεί την Αντιγόνη. Ναι. Για το ότι είναι πίσω από αυτά. Και ότι, εν πάση περιπτώσει. Και μπροστά. Ατενίζοντας την ιδέα. Έναν Γιάννη Ζουγανέλη, ο οποίος πάρα πολύ ωραία, βέβαια, υποδιόμενος τον αστυνόμο, λέει ότι αυτή η υπόθεση έκλεισε. Και η Αντιγόνη θα τιμωρηθεί. Μήπως τελικά η κάθαρση έρθει αλλιώς. Πώς μπορεί να ξέρει. Δεν μπορώ να ξέρω. Λέω μήπως θα δούμε μέσα από. Όχι, γι' αυτό και λέω μήπως μέσα από την τηλετενία δούμε κάτι άλλο από αυτό που βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, εγώ φανατικά βλέπω. Θα δείτε γενικότερα την τελευταία εβδομάδα πολλές εξελίξεις και ανατροπές στις σχέσεις. Κλεισίματα σχέσεων. Τι είναι κλεισίματα σχέσεων? Πάει και τελείωσε. Φεύγει, ο άλλος κλείνει την πόρτα. Ναι, αυτό. Ναι, αλλά μια κοινωνική σχέση μέσα. Μια ολοκλήρωση. Μια ολοκλήρωση. Για πάντα. Ναι. Ναι, το για πάντα είναι λίγο βαριά κουβέντα. Όχι. Το για πάντα είναι. Να μπορείτε για πάντα. Κάτι που είναι και γνωστό με δεδομένο την αναχώρηση του Μάνου για. Έχει παιχτεί άλλο, δεν ξέρω γιατί να με αρκεί. Ναι, ούτως ή άλλως έχει υποθεί και στα επεισόδια που έχουν παιχτεί. Θα υπάρχουν κλεισίματα σχέσεων, είτε αυτό είναι με τα παιδιά του, με τις γυναίκες του, είτε με τους φίλους του. Με την Εύα. Ναι, το πώς αντιδρούν όλοι σε αυτό. Άγνωστα η βουλή της Ακρίτου. Θα καθαρίσουν οι σχέσεις, θα φανεί τι γίνεται, πώς γίνεται.
Εμείς θα τα πούμε όλοι. Αυτό δεν νομίζω ότι θα είναι όμως τόσο ξεκάθαρα, δηλαδή την Κυριακή. Κάτι θα αφήσει. Επάντοτε. Να, ναι, δηλαδή, ναι, με κάποια κύκλος πράγματα μπορεί να τακτοποιηθούν, αλλά κάτι θα μείνει για να το περιμένει. Δεν τακτοποιείται τίποτα. Τι να τακτοποιείται. Αυτό που είπε τώρα η Χρύσα που λέει ότι φεύγει, δεν κλείνω με τα παιδιά μου, κλείνω την πόρτα πίσω μου. Μπορεί να έρθω να τη χτυπήσω. Δεν έχω ξεχάσει τα κλειδιά και να πω αν ξέχασα αυτά τα κλειδιά. Να σα κάνω μια ερώτηση όμω. Γιατί λέμε συνήθω ότι το τέλο έρχεται η κάθαρση για το τέλο των φετινών επεισοδίων, εννοείται. Μιλάμε πάντα. Και ότι του κλάψουμε και στεναχωρηθούμε. Μπορεί και κάποιοι ήρωε, κάποιοι πρωταγωνιστέ να έχουν ένα happy end στο επεισόδιο τη Κυριακή. Κάποιοι δηλαδή να βγουν πιο ευτυχισμένοι. Υπάρχει ως πιθανότητα γενικότερα πάρα πολύ ζωή. Η Χρύσα όμως πάει να τα... Όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε πολλά και μας όχι, όχι, όχι. Εννοεί αυτό που ο καθένας μπορεί να... Αυτή την πρόσχερη ευτυχία που μπορεί να έχει, που νομίζω ότι θα διαρκέσει. Ναι. Το φέρα. Ναι, και αυτό, και αυτό. Μάλιστα. Πώς λες, αχ, επιτέλους. Ηρεμήσαμε. Ξεκινήσαμε. Όχι, στο σχηματάκι. Εσύ είσαι. Ποτέ δεν ξέρει τι θα σου φέρει το αύριο. Εγώ έμεινα σε ένα τέτοιο σημείο, δηλαδή έχω στεναχωρέθηκα. Αν το ξέραμε, δεν θα θέλει την κυρία Βαγιατάκη εδώ. Όχι, τι να κάνει, κλέφτρα να γίνει. Εσύ τι θα γίνει αύριο, θα γίνει τη εβδομάδα. Στεναχωρέθηκα που σε είδα που τράκαρε. Ναι, όντω. Και επειδή φαντάζομαι ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές στο σημερινό επεισόδιο, γιατί έχω δει και έτσι μερικές σκηνές. Είναι αγριευτικό. Για το σημερινό έχω και εγώ αγωνία. Ωραία. Πάμε να δούμε το τρέιλερ ακριβώς για το τι θα γίνει σήμερα στα μυστικά της ΕΒΕΜ και ποια η σχέση Χρύσας και Δάνη Κατρανίδη στο σημερινό επεισόδιο. Πάμε, Δημήτρη. Η δούξα αμέσως που ξεχνάμε. Εντάξει, συγγνώμη. Δίχλα στο μεθύσι, τιμόνι και όποιον πάρει ο χάρος. Τι ψάνθρωπο λέγε. Η αγωνία τους ενώνει ξανά. Ο Χριστέ. Βλέψουμε τον Μάνο. Θα καταθέσει πέρσου. Τα μυστικά της ΕΤΕΜ. Σήμερα στις 7. Θα τον ανοίξετε όταν πρέπει. Daily Fix. Σχέση εξάρτησης. Κάθε μέρα. Μάλιστα. Κάθε μέρα. Και εμείς φυσικά και θα το δούμε και σήμερα. Κάθε μέρα. Μέσα σε όλη αυτή την εμπλοκή, μέσα σε αυτή την ιστορία και αυτό το μπέρδεμα, περνάει και ένα πολύ καλό μήνυμα για την οδήγηση. Δεν με πήγε το αλκοόλ. Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Γιατί ο καθένας φορτώνει είτε στενοχώρια είτε τη χαρά του, είτε ξεφορτώνει αδειάζοντας μπουκάλια, και αντί να πάρει ένα ταξί να πάει σπίτι του. Οδηγεί και με αυτήν την έννοια. Και την είπε αυτή. Είναι ένα πράγμα πολύ δίκαιο. Και ότι ο καθένας μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση και ο άνθρωπος που δεν φταίει τίποτα μπορεί να περπατάει σε μια στάση και να βρεθεί. Και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι κακό να πει κάποιος ότι έχει πιει, αλλά ο εγωισμός κάποιες φορές μας πιάνει και λέμε όχι, μπορώ να οδηγήσω. Όχι, πολύ αξιοπρεπές και πολύ. Το αντίστοιχο. Και για τους άλλους. Στην τη άλλη έχει γίνει τώρα και την ψευδέστηση, η οποία είναι πλήρω ψευδέστηση, ότι μπορεί. Ότι μπορεί. Εγώ το έχω κάνει. Για να μην πούνε ότι μέθησε. Δεν είναι κακό, εντάξει, ήθελε να πιει, ωραία, αλλά τουλάχιστον μετά να σε πάει κάποιο άλλο να πάρει ένα ταξί. Να τα αφήσει τα μάξα, δεν θα έρθει ο κόσμο. Τέλο πάντων. Το τρέιλερ. Το είδαμε το τρέιλερ. Πολύ καλό. Πολύ καλό τρέιλερ και θέλουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Μην πιέσουμε. Κάτι άλλο, όχι, θα πιέσουμε. Κι άλλο. Να πιέσουμε βεβαίω, γιατί θα πούμε και για το θέατρο που ήρθαμε και το είδαμε και μια εξαιρετική παράσταση. Ναι, και την παράσταση. Ναι, θα μιλήσουμε για το θέατρο, θα μιλήσουμε και για τα μυστικά, αλλά μετά τις διαφημίσεις.